σήμερα από εδώ, από αυτή τη συνέντευξη τύπου και με την παρουσία του μεγαλύτερου Ευρωπαίου αντιφασίστα, ζώντα αντιφασίστα, του Μανώλη του Γλέζου, ξεκινάει η πανευρωπαϊκή πορεία του αντιφασιστικού μανιφέστου. Είναι σημαντικό, πάρα πολλές συλλογικότητες, βουλευτές, προσωπικότητες ήταν εδώ και ήδη μια σειρά από βουλευτές, διανοούμενους, προσωπικότητες της Ευρώπης περιμένουν το επόμενο βήμα, είναι ήδη σε επαφή μαζί μας για να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες μια πανευρωπαϊκή πορεία όπου οι συμμετοχές πλέον φαίνεται να είναι αθρώες, γιατί όλοι μετά από την κατάσταση που επεκράτησε στην Ελλάδα, μετά από αυτές την συλλογική προσπάθεια που έγινε για να χτυπηθεί η Χρυσή Αυγή, να χτυπηθεί ο φασισμός με τον τρόπο που είχε αναδειχθεί στην Ελλάδα, νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν τραμμένα τα μάτια τους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εμείς αναλαμβάνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Στην πρωτοβουλία αυτή για τον αντιφασιστικό μανιφέστο έρχονται δεκάδες συλλογικότητες, προσωπικότητες, βουλευτές της Ευρώπης, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το τέρας το οποίο έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του σε όλες τις χώρες πρέπει να χτυπηθεί, πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του, πρέπει να νικήσουμε τον φασισμό, πρέπει η δημοκρατία στην Ευρώπη να πάρει τη θέση που της αρμόζει.